Το ξέρουν όλοι. Πάμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής που βρίσκεται ο κύριος Στέργιος Κατηχωρίτης να κουβεντιάσουμε μαζί του για τις τελευταίες εξελίξεις, την Τρόικα που έρχεται και περιμένουμε και άλλα στελέχη, το ελληνικό χρέος που κάποιοι εξετάζουν αν πρέπει να κουρευτεί ή να γίνει αναδιάρθρωση, το πώς θα γίνει η διαχείριση του ρήγματος στο ΣΥΡΙΖΑ, οι εκλογές και αν πρέπει να γίνουν ή όχι στα μέσα του Σεπτέμβρη, όπως επίσης και η συνέχιση της κυβερνητικής πορείας. Καλησπέρα κύριε Κατηχωρίτη. Καλησπέρα, να είσαστε καλά, τι κάνετε? Είμαστε καλά, αλλά με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, όλοι είναι ανάστατοι και κυρίως είναι μπερδεμένοι με τις εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε από... Είναι πολύ, πολύ θερμό καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν το... Έχετε δίκιο. Έχουμε ζήσει τόσο ζεστό, τόσο καυτό καλοκαίρι. Εκτός από τους... εννοώ πολιτικά. Εκτός από τον καύσωνα που περιμένουμε από αύριο, φαντάζομαι ότι το πολιτικό θερμόμετρο βρίσκεται στα ύψη. Να ξεκινήσουμε από την συμφωνία. Αύριο το απόγευμα στις 7.30 ώρα έχει μια συγκέντρωση κάτω στον Πανελλήνιο ο Ίσκρα, δηλαδή του Λαφαζάνη, για να πάρθουν οι αποφάσεις τους. Ναι. Όταν λέμε να πάρθουν οι αποφάσεις... Οι αποφάσεις σε σχέση με το τι μέλη γενέστε και τα τεκτενόμενα γενικώς. Αφού το πήγατε απευθείας εκεί, πρέπει να ρωτήσω τώρα. Δηλαδή σχεδιάζουν διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι? Η προσέγγιση δεν θα το έλεγα ότι είναι από την πλευρά του διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα το έλεγα λίγο, αν θέλετε, περισσότερο γεωπολιτικά και σφαιρικότερα. Από τη στιγμή που ο κύριος Λαφαζάνης ήταν υπουργός ενέργειας, και αν δεν θυμίστε, είναι αυτός που άνοιξε την πόρτα προς τη Ρωσία και θυμόστε τις υποκλίσεις τις μεγάλες του κυρίου Λαφαζάνη, χρεώθηκε όλη αυτή τη νέα πολιτική αντίληψη και συμπεριφορά της Ελλάδος. Αναφέρομαι στον αγωγό του Greek Stream, ναι, που θα έφερνε το φτηνό αέριο εδώ και θα αναβάθμισε την γεωπολιτική θέση της Ελλάδος. Αυτό ήταν να έχει υπογραφτεί, δεν υπογράφτηκε. Είπαν ότι θα υπογραφεί σε επόμενες εβδομάδες, πέρασαν εβδομάδες, τώρα ανακοινώνεται ίσως δούμε κάτι τους επόμενους μήνες. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η ιστορία αυτού του αγωγού και όλη αυτή η φιλολογία η μεγάλη έχει πάει στις καλέντες. Αυτό είναι και η βάση, η ουσία και το περιεχόμενο, αν θέλετε, κατά την ταπεινή μου άποψη, της συμπεριφοράς αυτής της αριστερής πλατφόρμας και του κυρίου Λαφαζάνη. Από τη στιγμή που ένα εγχείρημα που είναι μεγάλης, αν θέλετε, εκτάσεως γιατί και βαρύτητος, αποτυχαίνει τελείως, καταλαβαίνετε ότι ο ίδιος νιώθει ότι μένει εκτεθειμένος. Και μοιραία και εκ των πραγμάτων βγαίνει από την επικαιρότητα των πραγμάτων και είναι υποχρεωμένος να απολογηθεί απέναντι σε πολλά πράγματα. Κατόπιν τούτου νομίζω ότι αυτή η συμπεριφορά είναι μέσα σε αυτή τη λογική. Η αποτυχία της συμφωνίας οφείλεται κυρίως στη συμφωνία του Πρωθυπουργού με τους δανειστές? Δηλαδή ήταν όχι, ένα όχι, κρυφό προαπαιτούμενο. Τον αγωγό φυσικού αερίου. Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ρωτώ αν ήταν κρυφό προαπαιτούμενο να οδηγηθεί στις καλένδες η προσπάθεια ή από μόνη της είναι στις καλένδες. Αυτή ήταν προαπαιτούμενο, είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το τρίτο μνημόνιο. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν οριστική κοπή, να το πω έτσι, της όποιας επικοινωνίας υπάρχει με την Ρωσία, έτσι. Όχι βέβαια της όποιας επικοινωνίας, ποτέ δεν γίνονται αυτά, αν θέλετε, στο διεθνή χώρο. Απλώς μετατοπίζονται από τη βδομάδα πάνε στους επόμενους μήνες, από τους επόμενους μήνες στο επόμενο χρόνο και βλέπουμε. Θα αρχίσουν οι συμφωνίες ξανά, ενώ μέχρι τώρα είχαμε την άποψη ότι θα αρχίσουν οι κατασκευές. Πάμε λοιπόν στα της Τρόικα, τα οποία είναι πολλά τις τελευταίες ημέρες. Περιμένουμε να έρθουν, τους έχουμε στείλει σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα ριζόρτ να κάνουν μπάνια, γιατί δεν πρέπει να τους υποδεχθούμε στα Υπουργεία. Όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται περιμένοντας και αυτή την περίφημη Ρουμάνα, την τέλεια, τη Βελκουλέσκου, η οποία διαβάζω εδώ από το πρωί τα έργα και τις ημέρες της στην Κύπρο. Ναι, 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 ναι.
Την έχουν αποκαλέσει Δρακουλέσκου. Σωστά, σωστά. Και σωστά. Δεν πρόκειται για τρόικα, πρόκειται για κουαρτέτο. Είναι τέσσερις τώρα. Τέσσερις είναι, ναι. Όχι, θέλω να πω ότι η τρόικα έρχεται ως μηχανισμός ελέγχου. Το πόσοι θα είναι αυτοί που θα την απαρτίζουν, μπορεί τώρα να είναι τέσσερις και αύριο να είναι δεκατέσσερις. Το ζητούμενο είναι, θα μιλούν με τους υπουργούς όπως έκαναν κάποτε, ή θα μιλούν μόνο με τους προϊσταμένους των υπουργείων. Γιατί αυτό αν φτάσουν στο σημείο. Είναι κοινωνιακού χαρακτήρα και δεν έχει καμία σχέση με την ουσία και την πραγματικότητα. Δηλαδή. Από τη στιγμή που όλος ο τύπος στην Ευρώπη μιλάει για το ότι έτσι καταργούνται οι δημοκρατίες στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν ο κύριος Όσκαρ Φίσερ, ο γνωστός καγκελάριος, σε άρθρο του μιλάει για αυτού του είδους τις καταργήσεις, μπαίνουν διάφορες τρόικες οι οποίες θα ελέγχουν. Αδιάφορα αν ο έλεγχος γίνεται επί τόπου των Υπουργείων ή αν γίνεται στα ξενοδοχεία και στα ρισόρτ και στις διάφορους σου έτσι χώρους υποδοχής, αδιάφορο πού θα γίνονται, σημασία έχει ότι η Τρόικα είναι αυτή η οποία, ή το κουαρτέτο η οποία εν μέτρο και εν μέρη θα επιβάλλει και λύσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Εκλογές βλέπετε το Σεπτέμβριο, κύριε Κατηχωρητή? Η προσπάθεια είναι να μην γίνουν εκλογές. Παρακολουθούμε όμως δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που δικαιολογούν, ναι, και τους λόγους που πρέπει να γίνουν εκλογές. Αυτά είναι τα τεσού προ κάποιας κατάληξης. Οι προσπάθειες γίνονται. Σας είπα πριν την ουσία και το βάθος της ιστορίας του Ίσκρα και του Λαφαζάνη, που εμφανίζεται εδώ διαφορετικό, εμφανίζεται σαν μια ιδεολογικοπολιτική παρέκκληση από την αριστερά γραμμή της αλήθειας και του Θεού. Στην πραγματικότητα και στο βάθος είναι ο Σωλήνας. Υπήρξε και ένας πάλι κάποτε Σωλήνας άλλος σε κάποιον άλλον, πολύ σωστό αν θέλετε πολιτικό, αλλά που εν πάση περιπτώσει δεν έγινε ποτέ. Θυμόσαστε εκείνο τον Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Πόσο ανατροπή γεωπολιτική είχαμε. Από εκεί και πέρα, αυτή είναι η ουσία και το κουκούτσι της όλης ιστορίας. Και δεν είναι αν ο Τρότσκι είχε πει εκεί το 1918 και ο Λένιν είχε πει τ' άλλο και η αριστερά που είναι έτσι και τούτα και τ' άλλα. Είναι αυτό. Τι πιστεύετε δηλαδή αυτό ότι θα κατά γίνει? Κατά την ταπεινή μου άποψη. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει δηλαδή? Πιστεύω τελικά ότι παίζεται μισό-μισό να οδηγηθούμε σε κάποιες εκλογές κοντά στο τέλος του Οκτώβρη-Νοεμβρίου. Ελπίζω όμως, ελπίζω ότι αυτό δεν θα γίνει, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, η πατρίδα μας έχει ένα πολύ μεγάλο βουνό να περάσει. Αν δείτε το πόσα πρέπει να πληρωθούν. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι μέσα στο Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Δεκέμβριο θα δείτε φοβερά πράγματα για να μπορέσουμε τελικά. Αν γίνουν εκλογές, κύριε Κατηχωρήτη, για ποιο λόγο θα γίνουν? Για ποιο λόγο θα γίνουν οι πληρωμές αυτές? Αν γίνουν εκλογές, λέω, για ποιο λόγο θα γίνουν? Αν γίνουν εκλογές, θα γίνουν γιατί δεν μπορεί η κυβέρνηση να είναι μια κυβέρνηση θλιβερής μειοψηφίας. Και όταν θα βγει η επόμενη, όποια θα είναι αυτή, δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις λένε ότι σχεδόν θα είναι πρώτο κόμμα πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ρωτάω εγώ. Θα είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά χωρίς να έχει εσωτερικές αντιπαλότητες. Συμφωνώ. Και δηλαδή μετά δεν τις εκλογές. Απλό, δεν είναι ούτε. Κύριε Κατηχωρήτη, ακούστε με λίγο. Ορίστε, ναι. Ακούστε με λίγο. Μετά τις εκλογές δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσει να πολεμήσει τις υπογραφές που έβαλε? Κοιτάξτε, επειδή στην πολιτική και ιδιαίτερα στο διεθνή πολιτικό στίβο τα πράγματα είναι θέματα ψυχολογίας, είναι άλλο να είναι ένα κόμμα το οποίο είναι αυτοδύναμο και άλλο στον ευρωπαϊκό χώρο να είναι ένα κόμμα μειοψηφίας. Μάλιστα. Το οποίο έχει και εσωτερικές χαράδρες. Αντιληπτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση στο Δελτίο, κύριε Κατηχωρήτη. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.